Κύριε Τεντόμα, φέτος θα βγάλουμε μαζί το χειμώνα. Λένε ότι είναι καταπληκτικό, είχε ένα ωραίο μοβ, ανθάκι κλπ. Δεν θυμάμαι τώρα από λεπτομέρειες, αλλά αυτό κι αν είναι τοξικό. Αλήθεια. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ο κ. Τεντόμας ξέρει γιατί πράγμα μιλάω. Θα τα πούμε ξανά στο μέλλον. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να δούμε την Αθήνα να πρασινίζει όσο περισσότερο γίνεται. Είναι το στίχημα των επόμενων μηνών. Θα γίνει πράξη. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι λίγο έτσι να πάρουμε μια γεύση από Hollywood, αλλά Hollywood που ήρθε στην Αθήνα. Ναι. Και, όχι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Να ήρθε δούμε... και θα έρθει και στο μέλλον. Θα έρχεται συνεχώς. Τώρα είναι που ανοίξαμε την πόρτα στο Hollywood. Βεβαίως. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι στο... στην αίθουσα σύνταξης. Συνέχεια στο στούντιο. Α, σήμερα έτσι πάει. Είπαμε θα πρασινίσει η Αθήνα, αλλά ξεκινήσαμε από το στούντιο 4. Άκουσα για βρωμοκαριδιές και είπα να έρθω θεματικά σωστός χρωματικά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω λοιπόν. Και με μια χρονιά που όντως οι ξένες παραγωγές έρχονται περισσότερο στην Ελλάδα, δύο είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν κινητοποιήσει τους παραγωγούς να εμπιστεύονται τη χώρα μας. Το ένα είναι οι φορολογικές απαλλαγές ή διευκολύνσεις. Αντίστοιχα. Το άλλο κομμάτι είναι το ότι λόγω του COVID σε πάρα πολλές χώρες τα στοιχεία τα οποία είναι προαπαιτούμενα για να γίνουν γυρίσματα είναι πολύ πιο περιοριστικά στο να γυριστούν ταινίες. Έχεις ετοιμάσει ένα βίντεο, Αλέξανδρε. Ένα βίντεο με τις ταινίες που έχουν ήδη γυριστεί και αυτές που πρόκειται να γυρίσουν τις επόμενες, την Τέλεια. Επόμενη χρονική περίοδο. Ας ξεκινήσουμε αυτό και σε επανέλθουμε. Με αφορμή τον Μπέκετ που προβάλλεται σε γνωστή πλατφόρμα θέασης ταινιών και για τις ανάγκες των γυρισμάτων για πρώτη φορά έκλεισε όλο το κέντρο της Αθήνας, ας δούμε ποιες ταινίες εμπιστεύτηκαν τη χώρα μας και, κακά τα ψέματα, τις φορολογικές ελαφρύνσεις του ΕΚΟΜΕ. Η ταινία αρχικά θα γυριζόταν στο New Jersey. Με γυρίσματα στις Πέτσες που μεταμορφώθηκαν σε ένα ιταλικό χωριό, βλέπουμε τον προσωπικό απολογισμό μιας καθηγήτριας. Η κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος «Χαμένη κόρη» της Maggie Gyllenhaal βραβεύεται στα Φεστιβάλ Βενετίας για το σενάριό του. Πρωταγωνιστή η βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν από το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρίν. Με γυρίσματα στα Σεπόλια, του Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές στις οποίες μεγάλωσε ο δικός μας Γιάννης, ολοκληρώθηκε το πολυαναμενόμενο Greek Freak για το Disney Plus. Τον Αντέτο Κούμπο υποδίθηκε στη μεγαλύτερη ηλικία του ο πρωτοεμφανιζόμενος Ούτσε Αγκάντα, ενώ το σενάριο υπέγραψε ο δημιουργός της Grace του Μονακό, Άμεσα Μέλ. Τον Γιάννη, όπως και τον αδελφό του Θανάση, υποδίθηκαν σε διάφορες ηλικίες πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποί. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νιγηριανός Ακίνο Μωτόσο. Πρεμιέρα το 2022. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε πάρα πολλά σημεία στην Αθήνα. Ζήσαμε λίγο από τη ζωή του, μέσα από τη συμμετοχή μας από αυτή την ταινία, κάτι που μας έφερε ίσως πιο κοντά στο να νιώσουμε όπως εκείνος για το επίτευγμα που έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του κόσμου από μια τόσο δύσκολη αρχή. 469 εκατομμύρια δολάρια πλήρωσε το Netflix για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του franchise της επόμενης ταινίας. 100 από αυτά μάλιστα πήρε ο τωρινός James Bond για να γυρίσει δύο ακόμα ταινίες. Ο Daniel Craig υποδύεται ξανά τον detective Benoit Blanc στο sequel του «Στα μαχαίρια». Με γυρίσματα στο Πόρτο Χέλι συμμετείχαν ο Ethan Hawke, η Kate Hudson και ο Edward Norton. Το τρίτο μέρος του «Γάμος αλλά ελληνικά» ήταν προγραμματισμένο να γυριστεί αυτό το Σεπτέμβρη. Η ημερομηνία όμως μετακινήθηκε για αργότερα. Με γυρίσματα στην Αττική και στα Περίχωρα και παραγωγούς τους Rita Wilson και τον Tom Hanks, η ταινία θα χτυπήσει κλακέτα σε λίγους μήνες. Με τον ίδιο τίτλο μιας πειραματικής ταινίας που γύρισε το 1970, ο David Cronenberg σκηνοθετεί το Crimes of the Future με τους Viggo Mortensen, Kristen Stewart και Lea Seydoux στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Από το ελληνικό cast έχουμε τον Γιώργο Καραμίχο και τον Γιώργο Πυρπασόπουλο σε σημαντικούς ρόλους. Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ένα μεγάλο μέρος θα γυριστεί και στην κινηματογραφική λέσχη Ήρυδα, στη Στοά Ανατολή, στην Οδό Αριστίδου και στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Αντώνιο Μπαντέρας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα του The Enforcer και έφυγε κυριολεκτικά αμέσως για να βρεθεί στο πλατό σε ένα ρόλο έκπληξη στο πέμπτο μέρος του Indiana Jones. Και το τέταρτο μέρος από τους αναλώσιμους θα γυριστεί στη συμπρωτεύουσα. Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox και Andy Garcia εκτός από όπου θα δώσουν και θα φάνε και ξύλο στα μονοπάτια της Θεσσαλονίκης. Ας δούμε και μερικές ευρωπαϊκές παραγωγές. Ο υποψήφιος για Όσκαρ Ρούμπεν Έστλουντ επιλέγει τη Χιλιαδού της Σέβιας για το Τρίγωνο της Θλίψης.
Με πρωταγωνιστή τον Γούντι Χάρελσον, τα γυρίσματα έγιναν στη Θαλαμιγό Κριστίνα Ο, που κάποτε άνοικε στον Αριστοτέλειο Νας. Σε λίγες μέρες κάνει πρεμιέρα στο Σαν Σεμπαστιάν η ταινία Μεντιτερανέο, με τους Ντάνι Ροβίρα, Σέρζι Λοπέζ, Άννα Καστίγιο και από ελληνικής μεριάς τους Στάθη Σταμουλακάτο, Κωνσταντίνο Συμψηρή και Γιάννη Νάρο, που αφηγείται στιγμιότυπα από τις ζωές μερικών θαραλέων διασωστών που ένωσαν τη μοίρα τους για να αντισταθούν στην ανθρωπιστική κρίση. Η σχεδόν βιογραφική ταινία της σκηνοθέτη του Βαλέρια Νέλη Ρεγκέρα γυρίζεται και αυτή στην Ελλάδα με πρωταγωνίστρια τη μούσα του Αλμοδόβαρ, Κάρμεν Μάτς. Τέλος του χρόνου, ο βραβευμένος με Όσκαρ Φερνάντο Τρουέμπα έρχεται στη χώρα μας για να γυρίσει ένα θρίλερ με τον πρωταγωνιστή του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Χαβιέ Κάμαρα, στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ενώ στους κεντρικούς ρόλους θα είναι και γνωστή Κύπρια ηθοποιός. Πολλές παραγωγές. Πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές. Καλά, το My Big Fat Greek Wedding θα είναι μια ωραία ταινία με την οποία θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ότι έρχεται ο Ντάνιελ Κρέγκ, ότι θα γυριστεί η Σότεμπεργκ με τον Καραμίχο και τον Πυρπασόπουλο. Ναι, τον οποίο Πυρπασόπουλο θέλω να πω ότι τον αδίκησαν πάρα πολύ στον Μπέκετ. Εντάξει. Δεν μου το ζήτησε το παιδί, αλλά οφείλω να το πω δημόσια. Αυτό ήταν ο ρόλος, αυτό έκανε. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι, η Αθήνα έγινε η Νέα Μάλτα, γιατί κάποτε, ναι, ας πούμε ότι η Μάλτα ήταν η χώρα της Μεσογείου. Η Ελλάδα, όχι μόνο η Αθήνα. Ναι, η Ελλάδα, που πηγαίνανε περισσότερες παραγωγές. Η Νάνση νομίζω ότι έκανε μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. Μιλάμε για την Αθήνα, γιατί στο παρελθόν μπορούσαν να γυριστούν, είχαν γυριστεί αρκετές ταινίες στα νησιά, βεβαίως χωρίς αυτό το πλαίσιο και το πακέτο το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ τις παραγωγές να έρχονται στη χώρα μας. Όμως η Νάνση εστίασε στην Αθήνα. Περίμενε, στα νησιά είχαμε το Jason Bourne που ήταν στη Μύκονο, στα μηχανάκια εκεί. Το πρώτο μέρος και μάλιστα ένα από τα τελευταία μέρη της σειράς των ταινιών γυρίστηκε σαν να είναι στην Αθήνα, αν νομίζω στο Μαρόκο. Ναι. Ήταν κάπου αλλού. Θυμάσαι, ήταν η Ατζελίνα Ζολή που είχε γυρίσει στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη το Λάρα Κρόφτ. Τη Λάρα Κρόφτ. Στη Λάρα Κρόφτ. Τώρα εσύ, Αλέξανδρε, τώρα θα μου πεις, έλα ρε Νάνση. Γιατί τότε είχα γνωρίσει τον Ντάνιελ Κρέγκ. Χωρίς να ξέρω τι θα γίνει ο αργότερο, ο James Bond φυσικά. Ναι. Και επειδή είχα πάρα πολύ χρόνο, είχαμε κάνει τη συνέντευξη Ατζελίνα Ζολή και τα λοιπά, και λέω, μα κάνω και αυτό το νεαρό ηθοποιό. Μου λέει και ο ατζέντη και δεν του κάνει τον νεαρό ηθοποιό συνέντευξή του και αλλιώ δεν ενδιαφέρεται κανένα. Είχε ένα πολύ μικρό ρόλο στην ταινία. Είχε ένα ρόλο στην ταινία. Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο μαζί με τον Ντάνιελ Κρέγκ, κάθομαι, λέμε. Γυρνάω στην Ελλάδα και επειδή έπαιζε μικρό ρόλο, τον σνόμπαρα. Και δεν κάθισε ποτέ να γράψω τη συνέντευξή του. Και μετά αυτό έγινε James Bond. Αίδες. Δεν το ξανακάνω το λάθος. Εμείς τι κάναμε. Ακόμη γράφουμε συνέντευξεις. Λέγε και δεν γράφουμε αυτά που λέμε. Θα μιλήσουμε για την ταινία Ατεντοκούμπο. Ναι. Θα μιλήσουμε λίγο, Δεν θα μιλήσουμε απλώς. Δεν θα μιλήσουμε απλώς, όχι, γιατί έχουμε τη Μαριάννα Πενέση στην αίθουσα σύνταξης. Η Μαριάννα είναι ένα πολύ αγαπημένο κορίτσι. Έγινε γνωστή μέσα από ένα reality μόδα, σαν να λέμε. Αχ, τι όμορφο κορίτσι. Είναι μοντέλο, είναι δασκάλα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ναι. Και έχει ένα μικρό ρόλο στην ταινία. Τη νέα ταινία που αφορά τη ζωή του Αντεντοκούμπο. Σωστά, Μαριάννα. Το Greek Freak. Σωστά. Το Greek Freak, παραγωγή της Disney. Έτσι θα λέγεται. Έχω ένα μικρό ρόλο κι εγώ, έτσι βοηθητικό. Συγγνώμη, έχω ένα θέμα με το μικρόφωνο. Εμείς ακούμε καταπληκτικά. Α, ωραία, τέλεια. Και ήταν μια μοναδική εμπειρία για μένα που συμμετείχα σε μια τέτοια παραγωγή. Είναι μεγάλη παραγωγή. Μεγάλη πρώτη φορά και ήταν έτσι ένα πολύ μικρό ρόλο. Πολύ ωραία, βέβαια, τα γυρίσματα. Μαριάννα, τι κάνει, τι ρόλο έχει, αν μπορεί να πει. Ναι, θα πω, είμαι manager. Και με βρίσκεται σε ένα γραφείο στο Μανχάταν, έτσι σε μια-δυο σκηνές, βέβαια. Στα δικά σου γυρίσματα έγιναν στην Αθήνα, όμως. Ναι, έγιναν στην Αθήνα. Συμμετείχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν αυτό το καλοκαίρι τα γυρίσματα που έγιναν στην Αθήνα. Συμμετείχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και γενικά όλο αυτό, πέρα από το γεγονός ότι κάνει την Ελλάδα επίκεντρο του κόσμου του σινεμά, δίνει και δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Για να πούμε τη δικιά μας εμπειρία, ψάχναμε βοηθούς παραγωγής, οι οποίοι περισσότεροι δεν βρίσκαμε για την εκπομπή μας. Ναι, ναι. Διότι πάρα πολλοί κόσμος πλέον απασχολείται σε όλες αυτές τις μεγάλες παραγωγές ταινιών που γίνονται στην Ελλάδα. Και μπράβο. Μαριάννα, πώς ήταν η εμπειρία σου, αυτή η σύντομη εμπειρία σου από αυτό το. Το πέρασμα, ναι. Ενθουσιάστηκες. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Βέβαια, ήταν κουραστικά τα γυρίσματα, αλλά θα το ξαναέκανα σίγουρα. Θυμάσαι κάτι, δηλαδή, όταν σου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και την εμπειρία στην Ελλάδα, η οποία είναι πιο συγκαταβατική. Οκ, μην νοιάζει, θα το ξαναπάς, μην αγχώνεσαι. Εκεί πώς ήταν, πώς αντιμετώπισαν. Ο ρυθμός ήταν γρήγορος, γιατί θέλαμε να κάνουμε πολλές σκηνές. Αλλά ήταν συγκαταβατική όλη, το κλίμα ήταν πολύ θετικό. Αυτό μου έχει μείνει και εμένα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι executive producer στην ταινία αυτή. Ναι. Δηλαδή έχει την έγκρισή του και περνάει το. Δηλαδή, executive producer είναι οποιοδήποτε συμμετέχει με κάποιο τρόπο στην παραγωγή της ταινίας. Μαριάννα, πώς σε βρήκανε. Η αλήθεια είναι ότι είχα ακούσει ότι ψάχνουν άτομα στο στυλ μου. Μου το είχαν πει δηλαδή και άλλα άτομα που συμμετείχαν.
Οπότε δήλωσα κι εγώ συμμετοχή και αμέσως επικοινώνησαν μαζί μου. Πέρασες από casting, έκπιπες κάτι ή απλώς σε είδανε και... Όχι, γιατί και ο ρόλος μου δεν έχει λόγια. Οπότε εντάξει, με γνώριζαν κιόλας, έστειλα και φωτογραφίες μου και με επέλεξαν. Μπράβο, Μαριάννα. Μπράβο, κορίτσι μου. Να είστε καλά. Μπράβο. Μπράβο, καλή συνέχεια. Ελπίζω να μην είναι η μοναδική σου συμμετοχή. Τώρα που σε μάθανε στο Hollywood, να σε προτιμά. Καλή, μακηδούνε, αυτή είναι καλονή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και καταπληκτικό πλάσμα, το βλέπεις πόσο γλυκιά είναι. Λοιπόν, δεν χαιρετήσαμε τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, συγγνώμη αγάπη μου, αν μας ακούς, θα τα πούμε σύντομα εμείς. Αλλά θα πάρει τη θέση του ο Διονύσης. Ο Διονύσης Χριστόπουλος, λοιπόν. Γιατί θα μιλήσουμε για μια άλλη ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα, για τον Μπέκετ. Γιατί έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο από τον Μπέκετ. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Χοκ, ο ηθοποιός που μιλούσε ελληνικά στο προηγούμενο βίντεο που είδαμε του Αλέξανδρου, παίζει και στον Μπέκετ και στην ταινία για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Στον Μπέκετ τι έκανε. Στον Μπέκετ έκανε και εκεί, νομίζω, έναν αστυνομικό. Θα σε γελάσω τώρα, αλλά πάντως στα credits της ταινίας είναι το όνομά του. Ναι. Έψαξα δηλαδή να βρω το βιογραφικό του και είναι και στις δύο ταινίες. Συνδυάζει λοιπόν και τα δύο. Ναι. Ο Μπέκετ λοιπόν είναι μια ταινία που γυρίστηκε και στα Γιάννενα και στο Τσεπέλοβο και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ταινία που είναι υποψήφια για Χρυσοβατόμουρο. Δεν είναι μια ταινία που άρεσε πάρα πολύ. Μας τα πει ο Διονύσης. Αλλά μας τα πει λίγο ο Διονύσης για τον Μπέκετ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σου αφήσουμε να πεις και εσύ κάτι. Ναι. Στην παρθενική σου εμφάνιση. Στην παρθενική μου εμφάνιση. Εγώ θα σας δώσω τα παραλυπόμενα της επίσκεψης της οικογένειας του J.D. Washington. Ναι, γιατί ο πρωταγωνιστής είναι γιος του Denzel Washington. Ακριβώς. Ο πατέρας λοιπόν του John David Washington, ο Denzel Washington, έφτασε στο Τσεπέλοβο, όπου έμεινε μαζί με τη σύζυγό του την Παουλέτα, επίσης ηθοποιό. Έμειναν 6 μέρες στο Τσεπέλοβο, στα Ζαγοροχώρια. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχουμε όλο το παρασκήνιο της διαμονής του στο Τσεπέλοβο. Όπως. Οι ίδιοι ήταν πάρα πολύ απλοί, μιλούσαν με όλους τους κατοίκους της περιοχής, έβγαζαν φωτογραφίες, συζητούσαν με τους κατοίκους, εφόσον υπήρχε η κατάλληλη διερμηνία, βέβαια. Και το ρόλο αυτό τον είχε αναλάβει ο ιδιοκτήτης του ξενώνα που ζούσαν, που φιλοξενούνταν οι γονείς του J.D. Washington, ο Denzel Washington με την Παουλέτα. Ναι. Εκεί λοιπόν ο Denzel Washington ενθουσιάστηκε με τις πίτες του Τσεπέλοβου. Εννοείται. Με τις πίτες των Ζαγοροχωρίων. Αυτό ήταν το αγαπημένο του φαγητό, αυτό ήθελε να τρώει. Είναι γνωστό ότι ο Denzel Washington ήταν πέρσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ναι, δηλαδή είχε γραφτεί. Είχε γραφτεί και όλη αυτή η ιστορία με τα κάψιμα που δεν μπορούσε να φύγει. Α, που δεν μπορούσε να ταξιδέψει και να πάει στην Αθήνα. Και επειδή λέει να είναι ιστορίες με όλους τους στάρ που γνώρισε, ένα λεπτό Διονύση. Κάνε υπομονή για να πω κι εγώ. Θυμάσαι όταν είχα πάει στη Νέα Υόρκη να κάνω συνέντευξη. Δεν θυμάμαι καν ποια ήταν η ταινία. Αλλά είχαμε καθίσει με τον Denzel Washington τόσο κοντά, ναι. Γιατί όπως είναι τα round table και που κάθονται οι δημοσιογράφοι. Τα στρογγυλά τραπέζια. Ναι. Δεν είχε καθίσει κανείς τον Denzel Washington. Γιατί εγώ έφτασα. Τρυπότουσαν. Ναι, εγώ έφτασα καθυστερημένος. Πήγα να κοιτάξω, δεν είχε άλλη θέση, έκατσα εκεί. Χτυπούσαν τα πόδια μας. Δίπλα. Έπαιρνε το κινητό μου, το κοιτούσε. Μου λέγε, ωραίο. Ο Denzel Washington αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα. Ναι. Αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν βοήθησε και η γνωριμία σας. Αυτό είναι. Είχα ακουμπήσει το γόνατο ενός δημοσιογράφου. Πάντως τώρα έκανε focus, επικεντρώθηκε πάρα πολύ στο κοντοσούβλι. Και πολύ σωστά. Η Οδύσσια του κοντοσουβλίου. Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό. Ακριβώς. Θέλω να σας το κάνω κουιζάτο και να σας ρωτήσω. Από πόσο μακριά έχετε παραγγείλει εσείς delivery? 2 χιλιόμετρα. Στα 2,5 το κόβω εγώ. Γιατί βαριέσαι να περιμένεις. Μπροστά στον Denzel Washington, ο οποίος ζήτησε κοντοσούβλι από delivery που έκανε απόσταση 2,5 ωρών για να του το φέρει. Ναι, γιατί δεν ήταν delivery. Ο J.D. Washington, λοιπόν, για να σας πω το παρασκήνιο, είχε επισκεφτεί τα Τρίκαλα και είχε δοκιμάσει το κοντοσούβλι των Τρικάλων. Ο ίδιος ενθουσιάστηκε. Και όταν ο Denzel Washington ήρθε στο Τσεπέλοβο, ο J.D. Washington ήθελε να δοκιμάσει το κοντοσούβλι που δοκίμασε ο ίδιος στα Τρίκαλα. Που δοκίμασε να λες ο παπάς και γιος για να δείτε. Ναι. Ακριβώς, να δοκιμάσουν το ίδιο κοντοσούβλι. Επομένως, παρήγγειλαν το κοντοσούβλι από τα Τρίκαλα και έκανε 2,5 ώρες το delivery. Να φέρει. Αφού ήταν μακριά, παιδί μου. Μα το κοντοσούβλι κρύο δεν τρώγεται. Δεν το ήξερα αυτό ο Denzel Washington. Μπορεί να το είχε σε κάποιο, δεν ξέρω, να ήταν προστατευμένο. Το είχαν βάλει μέσα σε. Το πω εγώ τώρα, γιατί είναι σαν να μείνω μπροστά του. Είχαν τη λήξη με. Με αλουμινόχαρτα, αλλά τι να βοηθήσει τώρα. Μπορεί και καθότανε, λέει. Και σε φούρνο μικροκυμάτων. Και καθότανε στο προάβλιο του σχολείου εκεί στο Τσεπέλοβο, ο Denzel Washington κάτω στο πεζούλι μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί. Και τρώγανε το κοντοσούβλι. Και τρώγανε το κοντοσούβλι τσικι τσίκι. Του άρεσε. Πάρα πολύ σου λέω, παιδί μου. Φαντάζομαι να το δουν και ζεστό.
βγαίνει. Το φάγει και με δύο ώρες καθυστέρηση. Διονύση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ όλες αυτές τις ταινίες. Παρόλο Βεβαίως. Που. Εντάξει, τον Μπέκετ δεν ήταν και αγαπημένη μας, αλλά να σου πω και τι σκεφτόμουν. Για άλλους λόγους θα το σχολιάσουμε. Όμως, να σου πω όμως. Έρχεται, λες, άνοιξες την πόρτα και λες, σκηνοθέτες, ελάτε λοιπόν να λειτουργήσετε καλλιτεχνικά στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να παίρνουν και άδεια από εμάς για το αν μας αρέσει ο τρόπος. Παλιά ζητούσαν το σενάριο. Δεν μπορεί τον τρόπο που απεικονίζουν την Αθήνα να τον τσεκάρεις εσύ. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Δεν απεικονίσαν άσχημα την Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν γονιές στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη. Θέλουμε να πούμε ότι δεν φαίνεται ωραία η πόλη μας. Αλλά εγώ διαφωνώ. Δηλαδή όταν έδειξε μια εικόνα. Διαφωνώ που έδειχνε τους Έλληνες σαν να είναι άνθρωποι που δεν μιλούν αγγλικά, σαν να είναι χαμένοι κάπου στη γη. Που τα νοσοκομεία είναι σαν να είναι μετά από πόλεμο. Ναι, θέλω να πω, αυτό έδειξε μια εικόνα η οποία επίτηδες προφανώς την έδειξε. Έτσι. Ναι, αλλά αυτή είναι η άποψη αυτού του συγκεκριμένου σκηνοθέτη. Δεν μπορούμε εμείς να το πούμε.